παρουσία των πρέσβεων της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου έπεσε σήμερα η αυλαία των εκδηλώσεων της 82ης επετείου της Μάχης της Κρήτης. Το πρωί μαζί με τις στρατιωτικές και τοπικές αρχές παρακολούθησαν την επίσημη δοξολογία στη Μητρόπολη Χανίων, με τον Βρετανό πρέσβη Μάθιου Λότζ να τονίζει τη σημασία της γενναίας αντίστασης των Κρητικών κατά την γερμανική εισβολή. Και για μας όλοι, αν επιτρέπετε να το πω, είναι πάλι μια μεγάλη τιμή και το ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στη ταυτότητα των Ελλήνων είναι πολύ σημαντικό. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε κάθε γωνιά της Κρήτης, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους, καθόρισαν την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία νομίζω ότι πλήρωσε ακριβό τίμημα εδώ στην Κρήτη, δυσανάλογα βαρύ, δεδομένου ότι στην επομένη είχαμε την ξεκίνηση η αντίσταση του κρητικού λαού, που ήταν σύσσωμη και παλαϊκή. Αναγκάστηκε να απασχολεί πάρα πολλές δυνάμεις εδώ, ενώ είχε τεράστιες ανάγκες στα υπόλοιπα μέτωπα. Και θεωρώ ότι συμβάλαμε και εμείς με τον τρόπο μας εδώ, από το όμορφο νησί της Μεσογείου, στην ήττα του φασισμού και του άξονα. Τιμούμε τη θυσία όλων αυτών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη, όλος ο κόσμος να αντιμετωπίσουν τον ζυγό των Γερμανών και να δώσουν ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της ιστορικής μάχης έδωσαν παραδοσιακά συγκροτήματα, αντιπροσωπείες των οποίων παρήλασαν το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι. Η καθιερωμένη τελετή λήξης των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.